Καλησπέρα, αγαπητοί ακροατές. Είμαι η Καμάρη Χαρά, μαζί με την Αθανασία Παρλαπάνη. Καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή Styles News και βρισκόμαστε στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων. Σήμερα έχουμε προσκεκλημένη την Αθηνά Καλοειδή. Καλησπέρα σας και από μένα. Λοιπόν, πριν πούμε το πρώτο μας θεματάκι, θα σας πω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Λοιπόν, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του eolas.org και από όλες τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες στο διαδίκτυο. Μπορείτε να μας καλέσετε άμεσα εκτός αέρα στον αριθμό 2313-046-285 και μέσω email radio@eolas.org. Να μην ξεχνάμε τη σελίδα μας στο Facebook που είναι Styles News. Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Αθανασία Παρλαπάνη εδώ. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε μια χαρά. Πρώτο θέμα για αυτή την εβδομάδα είναι κορίτσια μου, αγαπημένα μου κορίτσια. Τι βλέπει ένας άντρας πάνω μας και λατρεύει να φοράμε? Κυρίως απλά t-shirt. Εννοείται, ό,τι πιο λιτό και απλό υπάρχει, το λατρεύει ο άντρας να το βλέπει πάνω μας. Επίσης, το μαύρο φόρεμα, το κλασικό, το κοντό το μαύρο φόρεμα, το έχει ξεκινήσει και η Σανέλ. Υπέροχο. Εσύ, Αθηνά, τι λες? Θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά όπως είπες, πιστεύω ότι πιο απλό, τόσο πιο ωραίο. Μ' αρέσεις. Θεωρώ ότι γενικότερα τα μαύρα τα ρούχα, κρύβουν εκτός ότι κρύβουν τα κιλά της γυναίκας, το δείχνουν πάρα πολύ το σώμα της, έτσι, τις καμπύλες. Εννοείται. Ακόμα και αντίλα την άλλη γυναίκα, πάντα δείχνει ένα πιο κομψή το μαύρο. Άλλο κύριο, εννοείται. Εννοείται. Και νομίζω ότι το μαύρο ταιριάζει με όλα, έτσι, κορίτσια. Καλά, εννοείται. Αλλά ειδικά με κόκκινες γόβες. Τρεις γυναίκες σήμερα έχετε να ακούσετε πάρα πολλά, λοιπόν. Επίσης, συνεχίζω. Δερμάτινο τζάκετ. All time classic, έτσι. Καλά, εννοείται. Δερμάτινο τζάκετ, ειδικά μαύρο, όπως λέγαμε και πριν. Ναι. Γενικότερα, όπως είπαμε, το μαύρο πηγαίνει με όλα. Θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο, έτσι. Επίσης, ψηλές κάλτσες με κοντή φούστα. Της μόδας πλέον, κορίτσια, το βλέπουμε συνέχεια. Ειδικά με παπούτσια, ποτάκια, έτσι. Και κοντή φούστα. Σεξι πάρα πολύ. Θεωρώ ότι αυτό έχει ξεκινήσει ένα κλικ παραπάνω από την Αθηνά Οικονομάκο που είχε ανεβεί ένα άρθρο με μια φωτογραφία της σε ένα ξενοδοχείο στο εξωτερικό που θυμάμαι φορούσε γκρι καλτσάκια. Παιδιά, η Αθηνά Οικονομάκου είναι μια από τις πιο σεξι Ελληνίδες, έτσι, τις πιο σεξι ηθοποιούς. Υπέροχα καλή γραμμαπόδια, ψηλή, αθήνατη. Δεν έχω λόγια για αυτή τη γυναίκα, τέλος πάντων. Θα μιλήσουμε γενικότερα μετά για την Αθηνά Οικονομάκου. Είχε ξεκινήσει τότε να γίνεται της μόδας, που ξεκίνησε και στο Instagram, ειδικά όλοι ξεκίνησαν να φοράνε τα καλτσάκια, η κούπα, το κρεβάτι, το κλασικό, το αισθησιακό, έτσι. Η ζεστασιά, χειμώνας και... Ναι, μπαίνουμε σε ένα άλλο πλήγμα, δηλαδή περνάει το καλοκαίρι και... Σιγά σιγά και τα Χριστούγεννα, τραβάει αυτό το κλίμα, όσο να είναι, κορίτσια, προτιμήστε τα καλτσάκια σας. Είναι και σεξι, μην ξεχνάμε, έτσι. Εγώ θα έλεγα ότι όσο girly είναι αυτό το στυλ, υψηλή κάλτσα, που ξεκίνησε και από το σχολείο θα έλεγα, συνήθως το κολέγιο τα φορούσαν τα κορίτσια. Όχι, μωρέ. Εντάξει, ο κέντρο ξεκίνησε από τότε, αλλά δεν θύμιζε, δεν έχει στο μυαλό σου, δηλαδή άμα σου πει κάποιος το κολέγιο το καλτσάκι, πάνω το μυαλό σου κάπου αλλού. Πιο συντηρητικό, άλλο τότε, άλλο τώρα. Ναι, ενώ τώρα πλέον όταν θα πεις καλτσάκι, σου πάει το μυαλό σου πιο σεξ, το πιο αισθησιακό, το πιο ζεστό, έτσι. Κορίτσια, το θέμα είναι από πού ξεκίνησε όλο αυτό και έχει ξεκινήσει από εκεί πέρα, επειδή στο κολέγιο φορούσαν τις κάλτσες. Ως γνωστόν, η μόδα γυρνάει συνέχεια και συνέχεια. Το βλέπουμε, μπορεί αλλαγμένη μεν λίγο, αλλά γυρνάει. Φαύλος κύκλος, λοιπόν. Επίσης, κολάν. Ό,τι πιο ωραίο νομίζω κολάν. Στο να βλέπει βασικά ο άντρας κάτι κολλητό πάνω στη γυναίκα. Διαχρονικότατο. Και διαχρονικότατο και γενικότερα είναι και αυτό το time classic όπως το δερμάτιο, γιατί το κολάν μπορείς να το συνδυάσεις με ένα casual ντύσιμο, με ένα ποτάκι, με το γυμναστήριο, με τα πάντα γενικότερα. Μπορείς να φέρεις μια μακριά μπλούζα, ένα απλό μπλουζάκι, ένα τοπάκι,
πάρε με όλα. Πιο εύκολο για τη γυναίκα. Το πιο εύκολο. Εννοείται και ειδικά στα φάλκι χρώματα που κυκλοφορεί πλέον με σχέδια, γραμμικά κύκλους, χρώματα. Απίθανο, απίθανο. Για τη δαντέλα τι θα λέγατε? Δαντέλα. Μου πάει το μυαλό στο πιο σεξι. Μα... όχι στο πιο καθημερινό. Χαρά, κάτι έχει πάθει σήμερα. Όχι, γενικότερα έχω σου πει κάποιο για την δαντέλα. Γιατί τι σα έγινε στο μυαλό? Εμένα μου έρχεται κάτι πιο βραδιλό. Δηλαδή, εγώ δεν έχω φορέσει την δαντέλα πριν τι 8 αλλιά. Φυσικά, είναι πιο εμφανίσιμο. Είναι κάτι που το φορά για καλό. Ναι, εσά δεν έχει έγινε στο μυαλό. Το θέμα είναι ότι τη δαντέλα πλέον μπορούμε να τη φορέσουμε 24 ώρε το 24ωρο. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Δηλαδή, λέω 8 ώρα το πρωί με την δαντέλα που φαίνεται υπερβολικό. Μπορεί να το συνδυάσει με ένα απλό μποτάκι. Και δεν σου μιλάω για την υπερβολική τη δαντέλα στο παθή ντεκολτέ ή σε όλη την πλάτη. Λίγη δαντέλα στο κάτω μέρος της μπλούζας ή λίγο στο γιακαδάκι. Εννοείται με ένα απλό τζιν ότι μπορεί να φορεθεί το πρωί για να πας για καφέ. Ναι, ελαφρύ μακιγιάζ επίσης. Τα μαλλιά, α, ναι, απλά θα έλεγα, κάτω ίσια ή οτιδήποτε. Και ένα απλό επανοφόρι. Δεν λείπει γενικότερα η πέτη της δαντέλας. Α, τι λες τώρα, ότι πιο ωραία είναι η δαντέλα. Όχι, δεν ξέρω. Εμένα δηλαδή η δαντέλα μου παραπέμπει και στο πιο συντηρητικό, αλλά και στο πιο βραδιλό. Δηλαδή, σου είπα και πριν ότι αν μου έλεγε για δαντέλα, θα έλεγα ότι είναι καθαρά κάτι βραδιλό. Αλλιώ δεν ξέρω πώ θα το συνδυάζα. Δύσκολο. Δύσκολο συνδυασμό. Αλλά άλλο βασικά είναι έτσι με το ντύσιμο τη γυναίκα. Αυτό θα έλεγα. Αυτό θα έλεγα μόλι τώρα. Την προσωπικότητα. Γιατί η προσωπικότητα. Το ντύσιμο γενικότερα μια γυναίκα δείχνει και την προσωπικότητά τη. Τι άλλο θα έλεγα, φλωράλ, τι λέτε? Ναι, αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ εμένα τα φλωράλ. Και κυρίως οι άνδρες το προτιμάν πάρα πολύ να μας βλέπουν, ιδίως με μαξι φορέματα. Είτε όπως και Αθήνα τώρα φοράει, ναι. Και δεν είναι φλωράλ. Δεν το πρόσεξε, συγγνώμη Αθηνά. Ιδέες, σας είπα, μου αρέσουν πάρα πολύ, συγκεκριμένα εμένα, τα λατρεύω, δεν ξέρω γιατί, τα συνδυάζεις με όλα, με τζιν, με πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Δεν ξέρω, εμένα το φλωράλ παραπέμπει πάρα πολύ καλοκαίρι, άνοιξη. Γενικότερα θέλει με το υπέρμε το μονόχρωμο ρούχο. Καλά. Ίσως επειδή είναι και το σώμα μου έτσι, επειδή έχω καμπύλες, θεωρώ ότι το φλωράλ δεν θα τέριαζε. Δηλαδή το μπλουζάκι θα τόλιζε πάρα πολύ το πάνω μέρος. Αλλά άλλο βασικά, είναι και το ρούχο. Είναι αμαξίς να τα βάλεις. Είναι αμαξίς να τα συνδυάσεις. Είναι και το σώμα έτσι. Δηλαδή, τώρα δεν πάνε όλα σε όλους, ναι. Δίκιο έχεις. Ναι, δηλαδή. Τη ζακέτα μας δεν την είχαμε δει. Εσύ την πήρες. Δεν την πήρα. Παρεπιπτόντως, αγαπητοί ακροατές, φίλα, είναι πάρα πολύ καλή μου φίλη. Χρόνια γνωριζόμαστε. Συνεχίζουμε στο θέμα μας, λοιπόν. Φλωράλ. Έπρεπε να γίνει αυτή η διευκρίνηση, για να ξέρετε. Όχι, νομίζω, κορίτσια, πέρα από τις διευκρινήσεις σας, νομίζω ότι οι άντρες θεωρούν πολύ σεξι το φλωράλ πάνω στη γυναίκα. Όπως είχε πει και ένα. Μου διαφεύγει τώρα το όνομά του, αλλά είχε ανεβάσει πολλά άρθρα ο κύριος και είχε πει ότι για μένα η γυναίκα είναι ένα λουλούδι, οπότε προτιμώ να φοράει φλωρά ρούχα, συγγνώμη. Καθένας, με την έμπνευσή του. Ναι. Γιατί προτιμάει ο καθένας, δεν ξέρω. Για λιγότερο πιστεύω ότι οι περισσότεροι άντρες προτιμούν τις γυναίκες να φοράνε μολόχρωμα ρούχα. Έτσι, πιο casual, πιο υπερβολικό. Θεωρώ ότι στο μυαλό μου τουλάχιστον είναι το φλωράλ πιο. Όχι πιο βραδιλό, αλλά δεν πάει το μυαλό στο πιο casual. Πέρα από πέρα τα αθλητικά, έτσι. Τα οποία πλέον στα αθλητικά κυκλοφορεί πάρα πολύ το γραμμικό, το σχέδιο, το πολύχρωμο, το φλωράλ. Όλα πολύ. Γενικότερα τα φορτωμένα πλέον. Πάντως, αγαπημένες μου κυρίες, μας αρέσει πολύ να είμαστε ελκυστικές προς τους άντρες. Οπότε έχετε υπόψη σας αυτά που είπαμε. Και επίσης, όσοι άντρες μας ακούτε, μπορείτε να μας στείλετε τις γνώμες σας, δεν? Εννοείται. Εννοείται αυτό. Θεωρώ ότι γενικότερα το πιο σεξι, εκτός από το μαύρο που είπαμε, είναι και το δερμάτιλο. Δηλαδή, δερμάτιλο το πάκι, δερμάτιλο φω, τα πάρα πολύ τη μόδα. Και τα παπούτσια να μην το αναπτύξω, έτσι. Ναι, όπου τα μποτάκια. Όπου και να πας πλέον, κυκλοφορεί το δερμάτιλο παντού. Παντού. Πλέον λέει δηλαδή ένα συγκεκριμένο μοτίβο βγαίνει. Όσον αφορά αυτό. Ωραία. Θα έλεγα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι ακόμα και να πάμε στη συνέχεια στο επόμενο θέμα. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, λοιπόν. You wanna know how to make me smile.
Επόμενο θεματάκι μας, το πώς να είμαστε sick στην καθημερινότητά μας. Ειδικά εμείς οι γυναίκες μας έχει φάει ρουτίνα. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να μην είμαστε εγκλειστικοί για τον άλλον. Λοιπόν, τι έχεις να πεις Αθανασία γι' αυτό? Κορίτσια, pullover φόρεμα με over the knee μπότες. Τέλειο! Τις μπότες λίγο δεν κατάλαβα, Αθανασία. Over the knee, κούκλα μου. Over the knee, πάνω από το γόνατο. Α, αυτό εννοείς. Νομίζω ότι είναι κάποιο συγκεκριμένο. Συγγνώμη, πώς το είπα πολύ μαζί. Over the knee. Ωραία. Αρκεί να έχει και ψηλά πόδια, βέβαια. Γενικότερα, εντάξει, okay, όταν έχει ψηλά πόδια, τονίζει γενικότερα το ύψος, δείχνει πιο αισθησιακό. Αλλά το έχω δει και σε κοπέλες οι οποίες είναι και 1,5 μέτρο. Όπως και να έχει, φαίνεται ωραία η συγκεκριμένη μπότα. Βελουτέ. Να σου πω όμως. Εγώ που έχω 1,60 με το ζόρι, άμα βάλω την over the knee μπότα, θα χαθεί όλο το ύψος μου και δεν θα τονιστεί το επάνω μέρος στην ουσία. Άμα π.χ. βάλω pullover φόρεμα, θα τονιστεί πιο πολύ μπότα. Οπότε... Απλά θα φορέσει ένα μίνι φόρεμα, φούστα, κάτι. Εντάξει, γνώμες. Επίσης, μαύρο φόρεμα με παλτό, εννοείται, όλη τη μέρα μπορεί να φορεθεί. Διαχρονικότατο. Απλό μαύρο φόρεμα και οποιοδήποτε παλτό, κορίτσι, απλό τα παλτό μπορούμε να τα φορέσουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν χρειάζεται να πούμε επίσημο είναι το παλτό και... Όχι, γενικότερα είναι πάρα πολύ χειμερινό, εννοείται ζεστό ρούχο. Και επίσης είναι πάρα πολύ της μόδας πλέον και όχι στο μαύρο, κορίτσια. Σε κόκκινο κυκλοφορεί, σε άσπρο. Σε άσπρο, τι πιο σεξι από το άσπρο, έτσι. Κυρίως καρό θα έλεγα και κορίτσια κυρίως. Δεν μ' αρέσει το καρό, να πω την αλήθεια. Ναι, αλλά είναι φέτος πάρα πολύ της μόδας. Πέρα από το κόκκινο χρώμα που λέγαμε, το καρό θα το δεις παντού φέτος, παντού. Είχε βγει και πριν 2 χρόνια, νομίζω, το καρό και μου θύμιζε πάρα πολύ τους φυλακισμένους. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Το ασπρόμαυρο γενικότερα δεν μ' αρέσει. Αυτός ο συνδυασμός δεν μ' αρέσει. Συνδύασε μαύρο με μπλε. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μαύρο με κίτρινο, μπλε με κίτρινο, κόκκινο με άσπρο, δεν ξέρω. Τώρα μιλάς για χειμώνα. Μπλε με κίτρινο, χειμώνα. Ναι, γιατί. Δεν εννοώ κίτρινη μπλούζα ή κίτρινο παντελόνι. Μπορείς να φορέσεις ένα κίτρινο τοπάκι με ένα μαύρο παντελόνι. Και καταρχάς βγαίνεις σε ένα βραδινό μαγαζί και βλέπεις ότι οι περισσότερες φοράνε μαύρα, κόκκινα, κόκκινα μπορντό. Κορίτσια, σπάστε το, βάλτε και λίγο άσπρο, βάλτε λίγο κίτρινο, βάλτε λίγο ροζ. Το ότι ήρθε χειμώνας δεν σημαίνει ότι στη βραδινή μας έξοδο θα φοράμε γενικότερα σκοτεινά ρούχα. Σε ένα κλαμπάκι όταν θα μπεις, ποια θα παρατηρήσει, αυτή που φοράει το μαύρο ή αυτή που φοράει το άσπρο, το κόκκινο, το κίτρινο? Εγώ θεωρώ ότι βασικά προσωπικά πάντα παρατηρώ αυτό που έχει τη διαφορά. Γιατί εκεί πέφτει το μάτι. Ναι, οκ, okay, γνώμες θα πω για ακόμη μια φορά. Επίσης, για έξτρα στυλ μπορούμε να φορέσουμε και δε επανοφόρια. Ίσως μια λεπτή ζακέτα και από πάνω κάτι σε πιο μακρύ ημίπαλτο θα το έλεγα. Πολύ ωραίο. Έξτρα στυλ, κορίτσια, έξτρα στυλ. Ιδίως όταν παίζεις με διαφορετικούς τόνους. Για παράδειγμα, να βάλεις μια σκούρη πλεκτή ζακέτα λεπτή και από πάνω. Σκούρο γκρι, συγγνώμη, και από πάνω ανοιχτό γκρίζο παλτό. Τέλειο. Γενικότερα μου αρέσει όταν από το μπουφάν βγαίνει ζακέτα, μπλούζα. Που έχει βγει, γενικότερα κυκλοφορεί πάρα πολύ και το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Το πουκάμισο και από πάνω το φούτερ. Η μπλούζα, γενικότερα το πουκάμισο το οποίο το βλέπεις, που κυκλοφορεί περισσότερο στους άντρες και πλέον το έχουν υιοθετήσει και οι γυναίκες. Δεν ξέρω, εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Και ειδικά να βγαίνει το γυλεκάκι. Αρκεί να το υποστηρίζεις, βέβαια, αυτό το στυλ, γιατί είναι λίγο παράξενο, θα το έλεγα. Δεν μπορείς να το βάλεις οπουδήποτε και με οτιδήποτε. Δε, άμα το βάλεις με ένα τζινάκι, γίνεται κάζο. Αλλά άμα το βάλεις με ένα πιο στυλάτο παντελόνι, δηλαδή πιο κυριλέ, παραπέμπει αλλού. Είναι ανάλογα πάντα με τι θα. Τι θα το συνδυάσεις, δηλαδή όσον αφορά το κάτω μέρος πάντα, έτσι, εκεί με το παπούτσι. Γιατί μου φορείς ένα φλάτ παπουτσάκι, πάει στο πιο καθημερινό. Ναι. Επίσης, κοντό τζιν με ψιλοτάκουνα μποτάκια. Εσύ τι λες? Όταν εννοείς κοντό τζιν... Κοντό τζιν εννοώ μέχρι τον αστράγωλο, δεν εννοώ με βερμούδα, για χειμώνα μιλάμε. Ωραία. Είσαι σαν να φαίνεται εκείνο τα δύο τα δάχτυλα από το δέρμα σου και το ψηλό το τακούν, όχι το 12 να μην μπορείς να περπατήσεις. Το λίγο, το ψηλό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Γενικότερα δεν μ' αρέσει όταν φοράμε παντελόνια και από κάτω έχει γύρω στα 5-6 εκατοστά και κάνει αυτές τις δίπλες. Δηλαδή χάνεται και το παπούτσι, χάνεται και η κάλτσα, χάνονται όλα. Δηλαδή όταν φαίνονται αυτά τα δύο δάχτυλα του δέρματος, δείχνει πιο ωραίο το παντελόνι πάνω μας. Και ειδικά με το φοράμε με κοντή καλτσούλα, είναι πάρα πολύ ωραίο.
Αυτά ήθελα να πω, νομίζω. Οπότε πάμε σε ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε στο επόμενο θεματάκι μας. That red velvet, I want that sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be. Η Αθηνά Οικονομάκου πέρασε το πιο όμορφο Σαββατοκύριακο της ζωής της, καθώς παντρεύτηκε τον αγαπημένο της Φίλιππο Μιχόπουλο. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στο Δημαρχείο του Γηθίου και για την ημέρα εκείνη η Αθηνά επέλεξε ένα πολύ ωραίο και κομψό φόρεμα που το συνδυάσε με μπός και γούνα. Κουμπάρ τους, η επίσης ηθοποιός Νίκη Παλικαράκη, ενώ ανάμεσα στους καλεσμένους βρισκόταν και η Βάσο Λασκαράκη με την κόρη της. Κουμπάρ του ζευγαριού ήταν επίσης ο Μιχάλης Νέζης. Ακολούθησε γεύμα σε παραλιακή ταβέρνα του Γηθίου, αλλά και πάρτι μέχρι αργά τη νύχτα. Η ηθοποιός μπορεί να διανύει τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της, ωστόσο αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο για να διασκεδάσει στο γλέντι της στην πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής της. Έφτασε στο Τσακίρ Κέφι λοιπόν η Αθηνά Οικονομάκου, χορεύοντας το τραγούδι Ξημερώματα. Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Φιλίππος Μιχόπουλος βρέθηκαν στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης Madame Soussou. Το ερωτευμένο ζευγάρι έδωσε το παρόν στο θέατρο Παλάς και απόλαυσε επί σκηνής την Δήμητρα Παπαδοπούλου, τον Κώστα Κόκλα και τον Άλκη Κούρκουλο. Όπως ήταν αναμενόμενο, κατά την αφήξή του στο χώρο, οι δύο του μαγνήτησαν πάνω του όλα τα βλέμματα με τη φουσκωμένη κυλίτσα της εγκυμονούσας ηθοποιού να κλέβει τις εντυπώσεις. Συνεχίζουμε με Κριστίνα Αγγιλέρα λοιπόν, όπου η ερμηνεία της αδικήθηκε από τα παραμορφωμένα χείλη της. Η Κριστίνα Αγγιλέρα μπορεί να έχει απίστευτη φωνή, αυτό όμως που έκλειψε την παράσταση κατά την εμφάνισή της στα Αμερικανικά Μουσικά Βραβεία που έγινε την Κυριακή στο Los Angeles ήταν τα χείλη της. Η pop star ανέβηκε στη σκηνή παρουσιάζοντας ένα αφιέρωμα στη Whitney Houston και τότε το Twitter πήρε φωτιά από τα σχόλια των θαυμαστών της για τα έντονα χείλη της. Ένας από τους θαυμαστές μάλιστα την παρότρινε να σταματήσει την ενίσχυση χιλιών της γράφοντας «Ακούγεται υπέροχα, αλλά θα πρέπει να σταματήσει τις ενέσεις στα χείλη». Ένας άλλος έγραψε «Δεν ξέρω αν θα πρέπει να επικεντρωθώ στην καταπληκτική φωνή της Κριστίνα Αγγιλέρα ή στα φοβερά της χείλη». Ίσα που μπορεί και να ανοίγει το στόμα της εξαιτίας όλων αυτών των ενέσεων που έχει κάνει. Λοιπόν, Αθανασία, δεν θα συνεχίσω με την Κριστίνα Αγγιλέρα και θα παραμείνω στο εσωτερικό όσον αφορά την Αθηνά Οικονομάκου και τον έκτο μήνα εγκυμοσύνη της που διανύει. Έχω να σου πω ότι είδα φωτογραφία της και γενικότερα στο Madame Soussou που παραβρέθηκε στην παράσταση και μπορώ να σου πω ότι δεν έχει σχεδόν καθόλου κυλίτσα, είναι ελάχιστη. Εσύ τι μου έχεις να πεις σε αυτό το θέμα. Ελπίζουμε βέβαια να πάνε όλα καλά. Κοίτα, όσον αφορά την Αθηνά Οικονομάκου, είναι υπέροχη, είναι κούκλα, πραγματικά. Όπως είπαμε με την σεξι φωτογραφία της που είχε κάνει στο εξωτερικό σε ένα από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία με τα κατσάκια που πλέον έχουν υιοθετηθεί σε όλη την Ελλάδα και θεωρείται από το πιο σεξι κομμάτι στον ντύσιμο μιας γυναίκας. Κοίτα, εγώ δεν θα πω τόσο πολύ για την Αθηνά Οικονομάκου όσο για τα all over που έχει τα κοσμήματα. Κορίτσια, ελπίζω να τα ξέρετε. Αν δεν τα ξέρετε, πείτε στο Instagram all over by Αθηνά. Ό,τι κυκλοφορεί αυτές τις μέρες, στη μόδα να το πω ότι είναι, η Αθηνά Οικονομάκου το έχει βγάλει, να ξέρετε. Είναι υπέροχα. Τα κολλιέ της, τα δαχτυλίδια της, τα σκουλαρίκια της, υπέροχα, δεν συμφωνείς, χαρά. Ναι, γενικότερα θεωρώ ότι για να δείξει μια γυναίκα ακόμα περισσότερο, πέρα από το ντύσιμο, το βάψιμο κλπ, θα πρέπει να στολίσει τον εαυτό της και με διάφορα. Δηλαδή να βάλει σκουλαρίκια, να βάλει. Δεν λέω το φορτωμένο, έτσι. Να βάλει κάποιο κολιέ, κάποιο δαχτυλίδι, κάποιο βραχιόλι. Γενικότερα αυτό που εμένα μου αρέσει και γενικότερα το κάνω είναι το. Βάζω το ρολόι στο αριστερό χέρι, γιατί δυστυχώς δεν με βολεύει στο δεξί. Γράφω, κάνω δουλειές και γενικότερα ελοχλούμε. Το χρησιμοποιώ πάρα πολύ το δεξί χέρι. Λαφοράω στο αριστερό χέρι, λοιπόν, αυτό που μου αρέσει, θα σας πω. Λαφοράω το ρολόι στο αριστερό χέρι και λαφοράω κοσμήματα. Και ένα απλό σκουλαρικάκι. Γενικότερα δεν είμαι πολύ τον κολλιέ, γιατί με ενοχλούν. Δεν ξέρω, ίσως επειδή. Μ' αρέσει πιο πολύ αυτό. Λαφοράω βραχιόλια. Και όχι. Ενώ διαφορετικά χρώματα, έντολα, τα σιδερέλια που όπου και να πας ακούγονται τσικ 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 τσικ. Γενικότερα τα απλά, τα εφασμάτινα. Είναι πολύ ωραία όμως αυτά τα τσικ τσικ που λες. Λέω, αλλά είναι λες και είσαι, πώς βάζω τα προβατάκια αυτά τα καμπαλάκια και όπου πας σε βλέπουν. αυτό ακριβώς, λες στην κυριολεξία, θεωρώ ότι αυτό μου θυμίζει, ειλικρινά.
Αθανασία, ναι, δεν ξέρω. Θέλω να φορέσει 7-8 στο ένα χέρι και άλλα 7-8 στο άλλο. Εντάξει, λέει. Και στο ένα το φοράω. Γενικότερα με ενοχλεί. Φαντάζομαι να πει σε μια καφετέρια λοιπόν, να πα να σηκώσει τον καφέ και εκεί που να το σηκώσει, να ακούγονται όλα αυτά τσικ τσικ τσικ. Εντάξει, συγγνώμη, θεωρώ ότι θα γυρίσει να σε κοιτάξει μισή καφετέρια. Μέχρι δηλαδή και ο μπάρμαν παίζει να σε κοιτάξει. Δηλαδή τραβάς την προσοχή. Λέει. Όχι, εγώ. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Αν και δεν φοράω συνέχεια, αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και όσο για το ρολόι που λες, έχω δει πολύ λίγους ανθρώπους να φοράνε στο δεξί χέρι το ρολόι. Αριστερά θες να πεις, γιατί αριστερά είπα. Ναι, όλοι στο αριστερό φοράνε, στο δεξί δεν το φοράνε. Αντιθέτως, οι περισσότεροι άνθρωποι το φοράνε στο δεξί, γιατί το δεξί, επειδή είναι το χέρι το οποίο γενικότερα χρησιμοποιείς πιο πολύ, δείχνει πιο πολύ και το κόσμο και ειδικότερα το ρολόι. Δηλαδή, αν παρατηρήσεις άντρες. Φοράνε, ναι, στο δεξί χέρι. Με ρωτάει η Αθανασία, αυτό που δεν ακούσατε είναι το αλήθεια. Ναι, λοιπόν, οι περισσότεροι το φοράνε στο δεξί. Ναι, γιατί φαίνεται πιο έντονα. Εμένα, επειδή γενικότερα κάνω δουλειές και επειδή είναι το επάγγελμά μου, έχω σπουδάσει ιατρικά εργαστήρια και γενικότερα χρησιμοποιώ πάρα πολύ τα χέρια μου, αυτό που χρησιμοποιώ πιο πολύ είναι το δεξί. Και με τις δουλειές που κάνω, χτυπάει πολύ, κάνει, οπότε με βολεύει πιο πολύ στο αριστερό. Εγώ νόμιζα ότι το φοράνε όλοι στο αριστερό το χέρι. Διότι χρησιμοποιούμε πιο πολύ το δεξί το χέρι και για λόγους πιο άνεση να το πω έτσι. Ότι αφού χρησιμοποιώ πιο πολύ το δεξί το χέρι πρέπει να βάλω το ρολόι στο αριστερό. Όχι, αντιθέτως, εγώ έχω παρατηρήσει περισσότερους να το έχουν στο δεξί. Εντάξει, είναι θέμα και συνήθειας. Πάμε σε ένα σύντομο τραγουδάκι και επανερχόμαστε. On another love, oh my tears be used all on another. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Θεσσαλονίκη λοιπόν και γιορτές στην Αριστοτέλου. Σήμερα κατέφτασαν τα συνεργεία του Δήμου για να στολίσουν το δέντρο στην πλατεία Αριστοτέλους. Στολισμένοι με χιλιάδες λαμπιόνια, πολύχρωμες μπάλες και λαμπυρισμένες γυρλάντες και μια μυρωδιά μελιού και αμυγδάλου να μπερδεύεται με την άβρα της Θεσσαλονίκης και τον παγωμένο αέρα που θυμίζει Βόρεια Ευρώπη. Επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη για να βρεθούμε ξανά στην πλατεία Αριστοτέλους αργά τη νύχτα, με το φεγγάρι να σχίζει στα δύο το Θερμαϊκό και το Λευκό Πύργο, να κατρεφτίζεται με φιλαρέσκια τα νερά του. Για να περιπλανηθούμε στα κάστρα λίγο πριν το ηλιοβασίλεμα και στα λουλουδάκια για να χορτάσουμε τα αρώματα και τα χρώματα που βγαίνουν από τα λουλούδια και τους πάγκους της παρακειμένης αγοράς. Πέντε πράγματα που πρέπει να κάνουμε στη Θεσσαλονίκη τα Χριστούγεννα. Ζήστε τη χριστουγεννιάτικη μαγεία στον αστερόκοσμο που επιστρέφει στη ΔΕΘ ως τις 8 Ιανουαρίου και υπόσχεται ένα καταμάχητο μείγμα διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το Fantastic Park της Τούμπας, το χριστουγεννιάτικο χωριό που δημιούργησε ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης με σπίτι του Άι Βασίλη, ταχυδρομείο, Φάτνη, Έλκυθρο και Λούνα Πάρκ. Θα στηθούν πάγκοι με ζαχαρωτά, χριστουγεννιάτικα είδη και κοσμήματα, καθώς και σπιτάκια που θα παραχωρηθούν στην περιοχή. Το χωριό θα παραμείνει ανοιχτό για το κοινό μέχρι τις 7 Ιανουαρίου. Στη Μονή Λαζαριστών, The Christmas Circus, από τις 15 Δεκεμβρίου έως τις 8 Ιανουαρίου, στείνεται μία ασπροκόκκινη τέντα με περισσότερες από 40 παραστάσεις. Τσίρκο, θέατρο αφηγής παραμυθιών, κουκλοθέατρο, μουσικές παραστάσεις, Λούνα Πάρκ, ζεστό κρασί με μυρωδικά και συντριβάνι σοκολάτα συνθέτει το vintage σκηνικό. Ζήστε τα Χριστούγεννα στην πόλη, στο Δήμο Καλαμαριάς, ο οποίος διοργανώνει για 20η φορά συνεχόμενη χρονιά πολιτιστικές εκδηλώσεις για την περίοδο του Χριστουγέννου. Από τις 8 Δεκεμβρίου έως τις 1 Ιανουαρίου η Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού, ο Πεζόδρομος των Κομινινών και το Θέατρο Μελίνα Μερκούρη φιλοξενούν δρόμενα παραστάσεις τσίρκου, κουκλοθεάτρου, καραγκιόζια, αφηγής λαϊκών παραμυθιών και εργαστήρια εικαστικών και ζαχαροπλαστικής. Δεν λείπει το σπιτάκι του Άι Βασίλη, το ζαχαρόσπιτο, το σπίτι εξοχικών και το γιορτινό καρουζέλ, καθώς και το χριστουγεννιάτικο τρενάκι, το φυσικό χριστουγεννιάτικο δέντρο εννοείται. Λοιπόν, Αθανασία και Δεινά, όταν λέτε Χριστούγεννα, τι έχετε στο μυαλό σας? Εγώ γενικότερα αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι τσάκι και σοκολάτα στο χέρι, γενικότερα φλής, κουβέρτα, κρεφάτι, γενικότερα σπίτι. Όχι δουλειά, όχι έξω, όχι τίποτα, γενικότερα σπίτι, ξεκούραση, ζεστασιά.
Εμένα με ρωτάς, εγώ Παρίσι, Παρίσι, Παρίσι. Τέτοια εποχή πέρυσι ήμουν στο Παρίσι, ήταν όλα στολισμένα. Το μόνο που θέλω να κάνω είναι να είναι στολισμένα στο Παρίσι και να γυρίσω όλους τους οίκους. Σανέλ, Γκούτσι, Ντόλτσε, Καμπάνα, να μπω σε όλους. Τέλεια. Εσύ Αθηνά. Εγώ πάλι πιστεύω ότι τα Χριστούγεννα είναι γι' αυτό που είπε και η Χαρά. Σπίτι, ζεστασιά, οικογένεια, φίλοι, αγάπη. Σχέση έτσι, όποιοι έχουν βέβαια. Όποιοι έχουν, ναι. Το εκμεταλλεύονται τα Χριστούγεννα. Ναι. Είναι κάτι διαφορετικό, ένα άλλο αίσθημα. Θεωρώ ότι αν υπάρχουν άνθρωποι σαν και εμένα, για παράδειγμα, που δεν θέλω σχέση, γιατί θεωρώ ότι είναι γενικότερα ένας άντρας πρόβλημα πάνω στο κεφάλι μιας γυναίκας. Τα Χριστούγεννα είναι αυτό. Ότι πάντα έχεις. Νοσταλγείς, Όχι το νοσταλγείς, έχεις. Δηλαδή, θες κάποιον δίπλα σου. Είναι αυτή η ζεστασιά. Δηλαδή, και σχέση να μην είναι και φίλος να είναι, θες κάποιον δίπλα σου. Δηλαδή, παραπέμπει το μυαλό μου κάπου εκεί. Βόλτες. Όπως είπαμε, ότι η Θεσσαλονίκη πλέον έχει στολιστεί. Ξεκίνησε σήμερα, όπως σας είπα, φτάσανε τα συνεργεία του Δήμου, ζαχαρωτά, είναι απίστευτο, γενικότερα. Τελικά θέλεις να βγεις τα Χριστούγεννα ή όχι? Εμένα σου λέω ότι όταν μου λένε Χριστούγεννα, τι έχω στο μυαλό μου. Εννοείται πως θα βγεις έτσι και θα βγεις και θα ψωνίζεις, πλησιάζει και Black Friday, κορίτσια, όποιοι δεν έχετε πάρει δώρα για τους δικούς σας, αγόρια, όποιοι δεν έχετε πάρει δώρα για τις δικές σας, νομίζω. Εκμεταλλευτείτε το. Ναι, γενικότερα εμείς οι γυναίκες, επειδή είμαστε πιο απαιτητικές και θέλουμε. Εντάξει, κάποιες, ένα δώρο, όχι κλασικό, έτσι, δηλαδή το τριαντάφυλλο, το αρκουδάκι, θέλουμε ένα κλικ παραπάνω, ρε εσύ, γιατί είναι Χριστούγεννα, γιατί είναι αυτό, είναι ζεστασιά, η Βασίλισσα, όλα αυτά. Πιστεύω ότι η Παρασκευή, η Black Friday που πλησιάζει, νομίζω είναι το κατάλληλο για να πάρετε δώρο και να μην καταξοδευτείτε. Εγώ πάλι πιστεύω ότι αν υπάρχει αγάπη γύρω από τους φίλους, από τους ανθρώπους σου, δεν χρειάζεται, αυτά είναι περιττά. Ναι, αλλά δεν μιλάω για μια σχέση η οποία είναι 2-3 μήνες. Όταν έχεις μια σχέση 3-4 χρόνια, γενικότερα μια μακροχρόνια σχέση, νομίζω θέλω ένα δωράκι. Δηλαδή, και το πιο απλό να είναι, θεωρώ ότι μετράει. Βέβαια, αυτή η συμβουλή που έχω να δώσω, αγαπητοί μου ακροατές, είναι ότι γενικότερα μην κάνετε δώρα μόνο όταν είναι γιορτές. Γιατί θεωρώ δεδομένο να κάνεις δώρα όταν είναι γιορτές. Κάντε δώρο μία μέρα απλή, μία μέρα καθημερινή, μία Δευτέρα, μία Τρίτη. Δείτε ένα δώρο στο κέντρο που σας άρεσε. Οτιδήποτε, πάρτε το, πάντε το. Θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, ο άλλος δεν το περιμένει και ξαφνιάζεται και έχει στο μυαλό του ότι εσύ το σκέφτεσαι, το νοιάζεσαι. Υπάρχει αυτό. Να ξέρεις πόσο συμφωνώ μαζί σου, Χαρά. Να ξέρεις. Το έχεις καλά, Θανασία. Εγώ προσωπικά το έχω κάνει. Όταν... Εννοείται. Κάποτε. Συνέχεια το κάνω. Συνέχεια. Μπορεί να κάνω μία απλή βόλτα στο κέντρο, να δω κάτι που μου αρέσει και. Α, δεν γιορτάζουμε σήμερα. Ούτε πέτειο έχουμε, ούτε γενέθλια, ούτε γιορτές. Δεν πειράζει, θα του πάρω ένα δώρο. Παρ' όλα αυτά, ναι. Παρόλο που δεν είναι κάτι, σε σκέφτομαι. Δείχνει αυτό. Δείχνει ότι νοιάζεται τον άλλον. Αν πραγματικά βέβαια τον νοιάζει, έτσι. Τα πρόσμενα είναι τα καλύτερα, λένε. Τα πρόσμενα και τα προγραμμάτιστα. Ναι, Αθηνά μου, συμφωνώ. Αλλά εγώ θα πω ότι οι άντρες δεν τα σκέφτονται έτσι, Χαρά, να ξέρεις. Δεν τα σκέφτονται γιατί δεν έχουν μια γυναίκα πολύ καλή φίλη. Δηλαδή, και εμένα αυτό με το προγραμμάτιστο, δηλαδή το δώρο που δεν το περιμένεις, μου το είχε πει, γιατί κι εγώ, εντάξει, δεν το έχω στο μυαλό μου, έτσι. Μου το είχε πει μια φίλη ότι ο δικός της, για παράδειγμα, της είχε φέρει μια καθημερινή τριαντάφυλλα. Παιδιά, τρελάθηκα. Βέβαια, μου το έχουν κάνει, έτσι. Τρελάθηκα γιατί λέω, δες υπάρχουν άντρες που νοιάζονται πραγματικά, που ενδιαφέρονται για τη σχέση που έχουν δίπλα τους. Δηλαδή, δεν νοιάζονται μόνο για το ότι σε έχω, με έχεις. Θέλουν να περάσουν σε άλλο επίπεδο. Δείχνουν το ενδιαφέρον τους και με άλλους τρόπους. Γιατί από το να το πεις, να το δείξεις με πράξεις. Πάτε λίγο ένα κλικ παραπάνω. Πάρτε ένα τηλέφωνο που έχεις 3 το βράδυ και ας την ξυπνήσετε την άλλη. Και ας οτιδήποτε. Θα το σκεφτεί αργότερα και θα πει: α, ναι, okay, σκέφτηκε, με νοιάστηκε. Δηλαδή, μπορεί να μην το συνειδητοποιήσει εκείνη τη στιγμή, αλλά σίγουρα θα το καταλάβει αργότερα. Και θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο ζεστό να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, εμένα, αν με παίρνει ένα τηλέφωνο στις 3 το βράδυ, η σχέση μου για παράδειγμα, δεν έχω, αλλά θεωρητικά μιλάμε. Ναι, παιδιά, ναι, τι να πω, είμαι ελεύθερη κοπέλα, είμαι, θα το δηλώσω. Αχ, μας χαρά. Ναι. Όχι, είναι πολύ λίγοι αυτοί οι άντρες. Και μάλιστα, νομίζω ότι το χειρότερο είναι να το κάνεις το πρώτο καιρό και μετά τσουπ σταματάς.
Δηλαδή, κακομαθαίνουν τις γυναίκες, τις παίρνουν τριαντάφυλλα τον πρώτο καιρό, τις παίρνουν δώρα. Συμφωνείς, Αθηνά? Και μετά. Και μετά τίποτα. Ναι. Ναι, ναι, άντρες. Καθημερινά πρέπει να το δείχνεις για τον άλλον, τον νοιάζει και στις πιο απλές και καθημερινές στιγμές. Και γενικότερα να μην θεωρείτε ότι ο άλλος είναι δεδομένος. Παιδιά, δεδομένος δεν είναι κανένας. Και θεωρώ ότι αυτό είναι και στις γυναίκες και στους άντρες. Όταν νιώσω ότι είσαι δεδομένος ή δεδομένη για τον άλλον, εκεί αρχίζει κάπου και ξενερώνεις, να το πω απλά. Γιατί καταλαβαίνεις ότι ο άλλος πάβει να σε νοιάζεται. Και είναι. Και δεν είναι ωραίο συνέστημα αυτό, έτσι δεν είναι, κορίτσια? Είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να κάνεις στον άνθρωπό σου. Δηλαδή και σε μια απλή σχέση, ακόμα και σε μια φιλία ακόμα, όταν θεωρείς ότι ο άλλος είναι δεδομένος, δεν το θεωρώ σωστό, γιατί είναι δεδομένος αυτή τη ζωή, δεν είναι τίποτα. Από εκεί που είναι δεδομένο, γίνεται ζητούμενο, λοιπόν. Κορίτσια μου, πάντως νομίζω ότι λίγο ξεφύγαμε από το θέμα των Χριστουγέννων. Ναι, εννοείται. Πάντα το ένα θέμα φέρνει το άλλο. Καλά, ναι, έτσι. Άλλωστε, τρεις κοπέλες είμαστε σήμερα, μην το ξεχνάμε. Καλά. Ναι, χαρά, Αθανασία και Αθηνά. Τρεις είμαστε. Τρεις και έχουμε να πούμε και πολλά, λοιπόν. Κορίτσια, τι σκέφτεστε να κάνετε τα Χριστούγεννα, θέλω να μου πείτε. Εγώ θα το αναφέρω για τέταρτη φορά, πέμπτη. Θέλω να πάω Παρίσι πάλι. Όπως μας είπε λοιπόν στην αρχή. Κάτι για εδώ δεν βολεύει? Όχι. Κάτι πιο κοντά δηλαδή, κάτι πιο πρόχειρο. Όχι, Παρίσι και πάλι Παρίσι, κορίτσια. Όποιος δεν έχει πάει Παρίσι Χριστούγεννα, να πάει. Με την πρώτη ευκαιρία να πάει. Το έχεις κλείσει ή έχεις σκέφτεσαι να πας όντως? Όχι. Δυστυχώς φέτος δεν μπορώ, κορίτσια. Αλλά θα ήθελα πολύ να πάω. Ναι, εγώ αν μου έλεγες για τα Χριστούγεννα, παιδιά, πάντως δεν θα σκεφτόμουν κάτι στο εξωτερικό. Γενικότερα φοβάμαι τα αεροπλάνα, σινέμα, όλα αυτά που έχουν γίνει. Θα σκεφτόμουν κάτι πιο κοντά. Αλλά δυστυχώς, επειδή δουλεύω, μάλλον θα περάσω και τα Χριστούγεννα και την πρωτοχρονιά μου και όλες αυτές τις ωραίες στιγμές που περνάτε εσείς που είστε σπίτι σας και θα βγείτε. Εγώ θα είμαι λοιπόν σε ένα τέτοιο μαγαζί, από αυτά που θα βγείτε. Θα έρθει με χαρά να σε δούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ να έρθετε, να πιούμε σφινάκι, να χορεύετε εσείς, να σας κοιτάω εγώ, να σας εξυπηρετώ, να κουραστώ, εσείς να πάτε σπίτι σας, να κοιμηθείτε. Γενικότερα να περάσουν τα Χριστούγεννα μου υπέροχα και δουλεύοντας έτσι. Εντάξει, χαρά, δεν είσαι μοναδική νομίζω. Εννοείται, έτσι, να υπάρχουμε κι εμείς που δουλεύουμε τέτοιες μέρες για να διασκεδάζετε, αλλιώς θα καθόσασταν στα σπίτια σας. Εσείς θα φάτε λεφτά, εγώ θα βγάλω λοιπόν. Ναι, κάπως έτσι πάει. Εσύ, Αθηνά, τι σκέφτεσαι να κάνεις τα Χριστούγεννα? Εγώ δεν έχω προγραμματίσει κάτι, αλλά σίγουρα θα κάνω μια βόλτα στην παραλία της Θεσσαλονίκης για να απολαύσω αυτά τα ωραία φώτα που μας είπες πριν και το δέντρο, τον κόσμο, τη ζεστασιά. Αλλά όπως σου είπα, οικογενειακά και ήρεμα. Ήρεμα λοιπόν, δεν σκέφτησα να βγεις εκείνη τη μέρα, έτσι? Κοίταξε, αποφεύγω να βγαίνω αυτές τις μέρες, γιατί όλοι εκείνες τις μέρες βγαίνουν και γίνεται ένας πανικός στην πόλη. Αλλά αν τύχει να βγω, θα βγω. Είπαμε, δεν ξεφεύγεις από μένα, θα έρθω να σε βρω. Τέλεια να έρθεις, αγαπητή μου φίλη Αθηνά. Να έρθεις να με δείτε και να έρθείτε και οι υπόλοιποι αγαπητοί μου ακροατές. Εσείς να περνάτε καλά, εγώ να σας κοιτάω. Όπως είπαμε, να σε εξυπηρετώ. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Το δράμα της. Ναι, από ό,τι ναι. Έχει καταλάβει. Ναι, γιατί παιδιά θεωρώ ότι είναι δράμα. Εντάξει, να κάνουμε. Έτσι είναι αυτές οι δουλειές όταν δουλεύεις νύχτα. Πάρα πολλοί δουλεύουν πάντως Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, να ξέρεις. Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά λίγο δύσκολα. Δηλαδή, εννοώ τη μέρα. Τη νύχτα, εντάξει, λογικό είναι. Εμείς δηλαδή που είμαστε σε καφετέρια και βραδινά μαγαζιά, θα τα υποστούμε όλα. Θα κλειστούμε σε ένα μαγαζί. Δεν πειράζει, και εσύ με τη σειρά σου καλά θα περάσεις. Καλή παρέα να έχεις. Καλή παρέα να έχω, εντάξει, μέσα σε ένα μπαρ νομίζω δεν μπορείς να κάνεις και πολλά. Θα το όλο μέσα στη ζωή, γιατί να κάνουμε. Το καλό ελπίζω τουλάχιστον είναι να είμαι σπίτι για να φάω, να περάσω όλο αυτό το οικογενειακό και να μην μπω σε όλο αυτό το τρυπάκι του ότι okay, είναι Χριστούγεννα και εγώ γεια σας ήρθα, είμαι εδώ, καλησπέρα σας. Αυτό που λέμε πάντα, δηλαδή εμείς που δουλεύουμε σε βραδινά μαγαζιά. Λοιπόν, πάμε στο σύντομο δελτίο. Το σύντομο δελτίο μας που είναι τον 8 για να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας και θα επανέλθουμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι πριν μπούμε.
stronger with small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed, established it on our Χριστούγεννα πλησιάζουν και αφού είπαμε λοιπόν που θα πάμε και τι θα κάνουμε, τι σκέφτεστε κορίτσια να βάλετε? Αθανασία. Αγαπητή μου χαρά, για πολλωστή φορά το κόκκινο χρώμα, κορίτσια, το κόκκινο χρώμα. Εκτός από το κόκκινο χρώμα όμως, πλέον συνήθως βασικά νομίζω ότι στα ρεβεγιόν δεν βάζουν το κόκκινο το φόρεμα με την κόκκινη τη γόβα, το κόκκινο το φόρεμα αντίστοιχα με τη μαύρη τη γόβα. Μπορείς πλέον να βάλεις κάτι πιο απλό. Ίσως και μια εντυπωσιακή κόκκινη μπλούζα, είτε μαύρη, με δαντέλα, όπως λέγαμε και πριν. Τρώμε ξανά να πεις καμιά τουαλέτα τώρα και αλήθεια τώρα, το είπε με τέτοια ένταση η Αθανασία και λέω θα πει τώρα κάτι πιο απλό και το συνεχίζει με τουαλέτα. Αλλά μπορείς με αυτή την μπλούζα να τη συνδυάζεις με ένα πολύ ωραίο κολλητό τζιν, εννοείται όχι σκισίματα, γιατί το σκισμένο τζιν πάει λίγο πιο straight style. Δεν θα το συνδυάζει ποτέ το τα Χριστούγεννα με τζιν. Ποτέ, ποτέ. Κάποιες γυναίκες δεν μπορούν να βάλουν φορέματα όμως. Βάλε ένα πιο απλό παντελονάκι. Όχι μωρέ τζιν. Τζιν είναι πιο καθημερινό, πιο αθλητικό, πιο casual. Είναι μια μέρα η οποία θεωρώ ότι πρέπει να δίνεις άλλο στυλ. Έτσι. Βάλε μια φούστα στην τελική. Αναλόγως σου λέω, κάποιες γυναίκες μπορεί να μην μπορούν ούτε το φόρεμα ούτε τη φούστα, να θέλουν να βάλουν παντελόνι. Και επειδή δεν θα θέλουν να βάλουν ένα παντελόνι γιατί το θεωρούν πιο καλό κομμάτι, να το πω, πάει προς το κουστούμι, θα βάλουν ένα τζιν κολλητό ωραίο. Ναι, με αυτό, μια το παντελόνι, αυτό το παντελόνι που λες ότι παραπέμπει πιο πολύ σε κουστούμι, μπορείς να βάλεις μια απλή μπλουζίτσα με αυτό το παντελόνι, απλά να αλλάξει ύφασμα. Θεωρώ ότι είναι μια μέρα η οποία είναι γενικότερα η καλύτερη του χρόνου, έτσι, το να βάλεις τζιν. Εντάξει μωρέ, τι λέει, υποτιμάς αυτή τη μέρα. Να σου θυμίσω όμως. Μην βάλεις φούστα, μην βάλεις φόρμα, μην βάλεις γενικότερα. Βάλε ένα παντελόνι το οποίο θα έχει άλλο ύφασμα από αυτό του τζιν. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά υπάρχουν και άτομα τα οποία κάνουν μόνο με τους γονείς τους το ρεβεγιόν στο σπίτι και φοράνε πιτζάμες κιόλας. Άλλο αυτό. Λέω να βάλεις κάτι, μετά να βγεις ή γενικότερα να έχεις καλεσμένο στο σπίτι. Άμα είναι έτσι να κάτσεις μόνο σπίτι με τους γονείς, οικογενειακά απλά. Λιτά και μετά απλά να κοιμηθείς. Στην τελική βάλε πιτζάμες, βάλε φόρμες. Γενικότερα λέω ότι. Και πάρε το μπουκάλι, το whisky και πιες το μόνο σου. Κοίτα, γιατί όχι. Whisky δεν πίνω, αλλά ένα κρασάκι θα το έπινα. Μόνη σου. Με τις πιτζάμες. Γιατί αν έχεις καλή παρέα, μπορεί να έχεις μια φίλη στο σπίτι. Γιατί φίλη μου τώρα δεν θα κάτσω να ούτε να ντυθώ ούτε να στολιστώ. Α, όχι εγώ, με την κολλητή μου που νομίζω ότι μας ακούει κιόλας αυτή τη στιγμή. Σίγουρα. Κολλητή της Αθανασίας, τι έχεις να πεις για όλα αυτά? Σίγουρα οι δυο μας με τα καλά μας δίπλα στο δέντρο, ένα μπουκάλι ουίσκι, μια χαρά. Ούτε ρεβεγιόν, ούτε φαγητό, ούτε τίποτα. Βάρη ποτήρι Αθανασία. Όχι, θεωρώ ότι εγώ πρώτα θα έτρωγα. Άμα ήταν λαυγό αυτή την ημέρα, θα έβγαινα κάπου ήσυχα για να φάω. Άμα δεν έβγαινα για να φάω, γιατί πάντα εντάξει, τρώω σπίτι έτσι αυτές τις μέρες. Θα πήγαινα κάπου με τις φίλες μου ήσυχα, ακόμα και αν ήταν σε ένα πάρκο, σε ένα παγκάκι, δεν με πείραζε, ήσυχα. Επειδή δεν πήγαινα ουίσκι, θα παίρνα κρασί, θα παίρνα γενικότερα κάτι άλλο ή θα καθόμουν στο δωμάτιό μου, πάλι με τις φίλες μου, κρασί, τελεία, πατατάκια, πίτσα και οτιδήποτε άλλο. Και θα βγαίνω την επόμενη μέρα για καφέ, για φόλτα, για ψώλια, θα έκανα τα πάντα. Γενικότερα είναι μέρες που νομίζω ότι θες να τα κάνεις όλα πολύ. Όλα όμως. Εγώ ακριβώς το αντίθετο θα έλεγα. Παραμονή Χριστουγέννου, Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, δεν θέλω να βγαίνω από το σπίτι. Ένας πανικός στους δρόμους. Ένας πανικός. Ψώνια. Εννοείται πως δεν μπορείς να κάνεις. Να κάθεσαι 10 ώρες στο ταμείο για να προσπαθείς να πάρεις μία φούστα που στην τελική θα πας το βράδυ σπίτι, θα τη δοκιμάσεις και θα πεις αχ, δεν μου κάνει τελικά. Αχ, με τι να τη βάλω. Αχ, δεν έχω με τι να τη βάλω. Ενώ σου είναι τέλεια και συνδυάζονται με όλα, αλλά εσύ τελικά δεν θα τη βάλεις αυτή τη φούστα που καθόσουν 10 λεπτά στο ταμείο για να την πάρεις και θα βάλεις κάτι που ήταν στην τουλάπα και το έχεις βάλει χίλιες φορές. Λέω ότι έχεις δίκιο, αλλά νομίζω ότι καμιά φορά μας χρειάζεται όλος αυτός ο κόσμος, ο παλικός. Γιατί όσο να λέει, σε ποιον δεν αρέσει η κίνηση, έτσι, το να βλέπει κόσμο, το να γίνεται χαμό. Δεν λέω κάτσε 10 λεπτά στο ταμείο, αλλά για ένα καφέ θα θες να τον πας.
Δηλαδή να περπατήσει τώρα στο Θερμαϊκό, Χριστούγεννα, λαμπάκια, κόσμος, σοκολάτα ή καφές, οτιδήποτε. Όλο αυτό νομίζω μας ανεβάζει την ψυχολογία στα ύψη. Ακόμα δηλαδή και να μην πάρεις κάτι, ακόμα και να κάτσεις στο κρύο, είναι υπέροχο συνέστημα. Είναι από τα καλύτερα που μπορείς να έχεις. Γενικότερα στα Χριστούγεννα δημιουργούνται τα καλύτερα συναισθήματα, τα πιο ζεστά, τα πιο φιλικά, τα πιο ερωτικά. Όλα. Εννοείται με το αγόρι σου, τον γαλλικό, τον καφέ, το ζεστό στα χέρια σου και να περπατάς στην Αριστοτέλους ή μέχρι και στο κόσμο σου, που είναι στολισμένα, τέλεια όλα. Από τα μεγαλύτερα εμπορικά που έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Δεν βάζω μέσα την Αθήνα. Υπέροχα. Αυτό που είπες τώρα για το γαλλικό, δοκίμασα. Άσχετο έτσι. Δοκίμασα πρόσφατα γαλλικό με φουντούκι, δεν μου άρεσε καθόλου. Όλοι μου λέγανε γαλλικό, γαλλικό, γαλλικό και δεν μου άρεσε. Αναλόγως, το δοκίμασα με σιρόπι ή γεύση. Σιρόπι. Γενικότερα δεν υπάρχει γαλλικός, να το ξέρεις, με γεύση. Εκτός, άμα πας σε καφετέρια έτσι, είναι σιρόπι το οποίο το βάζω στον πάτο και στη συνέχεια προσθέτουν τον καφέ. Ναι, απλά μερικοί σου λένε θες γεύση ή σιρόπι. Πολύ λίγες φορές μου έχει είναι τύχει, το ίδιο. Αλλά... Είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο γιατί τουλάχιστον. Όταν σου λένε με γεύση, σημαίνει ότι δεν το φτιάχνει η μηχαλή του εσπρέσο, για παράδειγμα. Ναι, απλά υπάρχει ο καφές που έχει τη γεύση, είναι ο γαλλικός με τη γεύση του. Ο εμπορικός. Αυτό, ναι. Λοιπόν, επέλαψαμε στα Χριστούγεννα. Ενώ τόση ώρα δεν είμαστε. Ανέφερε το γαλλικό, γι' αυτό το λέω. Κλείνει η μικρή μας παρένθεση για το γαλλικό καφέ. Πάλι για το γαλλικό αναφερθήκαμε, Γαλλία, Παρίσι. Η Θαλασσία το φέρνει από εδώ, το πάει από εκεί. Η Γαλλία ξετρελάθηκε, πήγε μία φορά Γαλλία και από τότε θέλει να πηγαίνει συνέχεια. Μπορεί να θέλει να γίνει και μόνιμη κάτοικος. Εννοείται. Μακάρι να μπορέσω κάποια στιγμή. Καλά με αυτό το συμβάν που έγινε, δηλαδή θα θέλεις. Εγώ δεν θα ήθελα. Όταν πήγα το τελευταίο βράδυ, ακούγαμε πυροβολισμούς και τέτοια θεματάκια. Αλλά δεν με ένιωξε να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω. Μ' αρέσει τόσο πολύ το Παρίσι που δεν με ένιωξε καθόλου. Λέω, αφού είμαι μέσα στο ξενοδοχείο μου. Τη αρέσουν οι εξτρεμ καταστάσεις, λοιπόν. Δεν έχω πάθει τίποτα, δεν με νοιάζει. Α, επειδή δεν έπαθε κάτι, με όλους αυτούς τους πυροβολισμούς λοιπόν που άκουσα, λέει, και δεν πάω να γίνω μόνιμη κάτοικος. Λοιπόν, επειδή εμένα δεν μου αρέσουν αυτά και μου αρέσουν γενικότερα ησυχία, προτιμώ την Ελλάδα μου, προτιμώ την περιοχή μου, την ησυχία μου. Που δεν γίνεται τίποτα την Ελλάδα μου, που πιστεύουν ότι θα καταστραφούμε από μόνοι μας, γι' αυτό οι τζιχαντιστές δεν έρχονται προς τα εδώ. Μπράβο τους. Έχω να τους πω, να τους δώσω πολλά συγχαρητήρια λοιπόν. Όντως θα καταστραφούμε μόνοι μας. Συνεχίζουμε. Πες μας Αθηλά και εσύ. Πέρα από τα Χριστούγεννα, τις εξόδους, το τι θα βάλουμε, το τι θα κάνουμε, μήπως να σκεφτούμε και το τι θα φάμε. Δεν ξέρω, παιδιά, τι θα κάνω. Γιατί έμενα τώρα στο σπίτι μου, μαγειρεύω λίγο γονείς μου. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Ελπίζω να κάνω κάτι καλό. Κουραγιέδες, μελομακάρονα. Μελομακάρονα, Γενικότερα μου λέει μια φίλη πρόσφατα, μου λέει α, δεν θα το πιστέψει. Τι λέω, τι. Μου λέει πλησιάζω τα μελομακάρονα. Και την κοιτάω και λέω, όχι, τα Χριστούγεννα τα μελομακάρονα. Και μου λέει, όχι, τα μελομακάρονα. Λοιπόν, για εμάς που μας αρέσει το φαΐ, λοιπόν, πλησιάζουν τα μελομακάρονα. Κορίτσια, όμως προσέξτε, όχι πολλά γλυκά στις γιορτές. Επιβάλλονται έτσι, δεν λέει. Μια φορά στο τόσο, λέμε τώρα. Ναι, εμείς νομίζω, τουλάχιστον οι δυο μας δεν το κάνουμε μια φορά στο τόσο. Ναι, αλλά τα μελομακάρονα τότε το τιμάμαι πολύ, οπότε πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό το γεγονός. Οπότε ας τα πάρουμε τα κιλά τώρα. Για να ξεκινήσουμε όμως γυμναστήριο το Μάρτιο, για να μην είμαστε έτοιμε το Μάιο, για να πούμε πώς να είναι τον Ιούλιο και να πούμε πάλι, εντάξει μωρέ, δεν πειράζει. Να στρώσουμε για το επόμενο καλοκαίρι. Κάθε ναι. Καλοκαίρι τα ίδια, κάθε χειμώνα τα ίδια. Μετά λοιπόν, όμως θα παραπονιέστε για το υπέροχο παντελόνι που δεν σας κάνει μετά τις γιορτές. Δόξα τω Θεώ, όλα μου τα παντελόνια μου μπέλου και περισσεύω κιόλας. Τώρα δεν ξέρω μετά τα Χριστούγεννα τι θα γίνει. Γιατί μετά τα Χριστούγεννα, άμα δεν τα πάρεις τα Χριστούγεννα, θα τα πάρεις το Πάσχα. Που άμα δεν τα πάρεις τα Πάσχα, θα τα πάρεις και μετά. Οπότε φαύλος κύκλος ξανά. Κάποια στιγμή δεν θα σε χωρέσουν, να ξέρεις. Λες. Ή τα παίρνεις πολύ ελαστικά, κάτι γίνεται. Λες να παίρνω. Δεν ξέρω. Από το πλήξιμο λες να ανοίγουν. Γιατί συνήθως κλείνουν. Συνήθως κλείνουν. Λέω τα δικά μου μάλλον να ανοίγουν. Δόξα τω Θεώ, λόγω δουλειάς, επειδή τρέχω όλη μέρα και δεν προλαβαίνω να φάω. Ακόμα είμαι καλά. Τώρα θα δείξει τα Χριστούγεννα, μετά τα Χριστούγεννα. Θα ενημερώσω.
Και κάτι ακόμα που θέλω να ρωτήσω. Πότε στολίζετε δέντρο εσείς? Μέχρι η μαμά μου είπε ότι θα στολίσει την Κυριακή. Κακό. Παιδιά, μπορεί να είναι το πιο τέλειο να στολίσει. Δηλαδή όλα αυτά. Βγάζει το δέντρο, λαμπάκια, μπαλίτσες και αυτά. Αλλά μόνο η γενική που πρέπει να κάνει πριν και μετά, νομίζω σε κουράζει, έτσι δεν είναι, κορίτσια? Εμείς πέρσι κοντέψαμε να το κρατήσουμε μέχρι για φέτος το δέντρο. Αργήσαμε τόσο πολύ να το βγάλουμε. Που τη λέω τη μαμά μου, άστο μέχρι του χρόνου, δεν πειράζει, σερί. Πέρυσι μετά τα Χριστούγεννα ήταν που ήρθαν και τα πολλά τα χιόνια. Και εμείς αργήσαμε να ξεστολίσουμε. Ναι, ήμασταν μέσα στο mood όλο το χειμώνα και το καλοκαίρι σχεδόν. Εμείς αργούμε γενικότερα να στολίσουμε. Δηλαδή τώρα θα στολίσουμε, όπως σας είπα, την Κυριακή. Και συνήθως αργούμε. Τέλη Δεκέμβρη, πιστεύω. Τέλη δηλαδή, Δεκέμβρη, θες να πεις. Δεκέμβριο. Τέλη Δεκέμβρη. Θα τελειώσουν τα Χριστούγεννα. Αχ, συγγνώμη. Αυτό έλα, κορίτσια, μέσα και οι δύο. Κάνανε το team εκεί πέρα. Οι δύο σε ένα μικρόφωνο. Εγώ ευτυχώς είμαι μόνη μου. Τέλος Δεκέμβρη συνήθως το βγάζουμε. Δηλαδή, τέλος Δεκέμβρη, άντε να γυρίσει και ο χρόνος να μπει ο επόμενος. Πρωτοχρονιά δηλαδή δεν έχετε το δέντρο? Είναι ανάλογα, γιατί εμείς είμαστε και πολλά άτομα στο σπίτι. Και επειδή έχουμε και μικρό, τράβαλα μπαλάκι, τράβαλα φωτάκι. Για να αποφύγουμε λοιπόν κάτι τέτοια περιστατικά, κάτι τέτοια ατυχήματα, το βγάζουμε. Δηλαδή περιμένουμε, επειδή η αδερφή μου έχει αρχές Δεκέμβρη γενέθλια, γίνεται αυτό, πελά τα Χριστούγεννα και σιγά σιγά αρχίζουμε και βγάζουμε ένα τα λαμπάκια, ένα τα... Κάτι αντίθετο, κάτι αντίθετο τελείως από το δικό μου το σπίτι. Λέει, και θέλω να σου πω, δηλαδή, ότι σε ζηλεύω γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα λαμπάκια. Πάντα μου άρεσε να κοιμάμαι στον καναπέ και να βλέπω τα λαμπάκια. Θα σε φωνάξω λοιπόν φέτος στο τζάκι μας, να ανάψουμε τα λαμπάκια, να πιούμε ζεστή σοκολάτα και να απολαύσουμε έξω το χιόνι. Λοιπόν, παιδιά, όλοι στην Αθηνά έχει τζάκι, έχουν ξυλά, έχουν σοκολάτα, νομίζω ότι καλύτερο, έτσι. Εμείς, για παράδειγμα, που έχουμε το κλιματιστικό, έχουμε τηλεόραση, δεν ξέρω αν βολεύεστε. Λοιπόν, έλα, τι να πω. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε, έτσι. Αθανασία, εσύ τι σκέφτεσαι να βάλεις τα Χριστούγεννα? Να σου πω την αλήθεια. Εγώ σαν άνθρωπος συνήθως σκέφτομαι τι να βάλω σε γιορτές, γενέθλια, διάφορα πάρτι, ρεβεγιό να το πω. Ένα μήνα τουλάχιστον πριν. Α, όχι σαν και εμάς που περιμένουμε τελευταία στιγμή, Αθηνά. Δεν μπορώ με τίποτα, όχι. Θα κάτσω ένα μήνα πριν και θα σκέφτομαι τι θα βάλω εκείνη την ημέρα, πώς θα το βάλω, πού θα πάω, με ποιον θα πάω, τι θα κάνω. Δεν μπορώ αν δεν υπάρχει πρόγραμμα στη ζωή μου. Κυρίως τα ρούχα μου. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα προγραμμάτισα. Βασικά όχι στον ντυσμό μου, έτσι. Γιατί πάντα τελευταία στιγμή ψάχνω να αγοράσω κάτι καινούριο, ειδικά τις γιορτές. Γιατί λες ότι γενικότερα νιώθεις, νομίζω, πιο σεξ με ένα άλλο συνολάκι, έτσι, από αυτά που βάζεις γενικότερα σε εξόδου σου. Και λοιπόν πάντα τρέχω. Η παρέα πάντα είναι στη μέλη. Πάντα ψάχνουμε μαγαζί. Πάντα υπάρχει αυτό το ότι περιμένω. Πάντα πρέπει να πάει 3 ώρα για να μπούμε σε ένα μαγαζί. Πάντα υπάρχει το τρέξιμο, το κρύο που τρως. Και αν θα βρεις να καθίσεις εκείνες τις μέρες, έτσι. Ναι, γι' αυτό λέω περιμένουμε συνήθως μέχρι τις 3, έτσι δεν είναι, Αθηνά? Ναι. Πόσες φορές έχουμε περιμένει, έχουμε μείνει έξω από μαγαζιά. Το κλασικό, γιατί ποτέ δεν ξέρεις που θα καταλήξεις, άμα θέλουν οι υπόλοιποι της παρέας. Γιατί καμιά φορά λες ότι λέει, οκ, θα πάω. Είστε 5 άτομα, καταλήγετε να είστε 10. Οι 3 από αυτούς θέλουν να πάνε εκεί, οι 2 από εκεί. Και οπότε υπάρχει αυτό το μπάχαλο. Οπότε πάντα γενικότερα είμαι τον απρογραμμάτιστο. Γιατί και προγραμματισμένα τα έχεις, πάντα κάτι τυχαίνει. Πάντα όμως. Ενώ άμα είσαι εσύ μόνο και ο σύντροφός σου, το αγόρι σου. Ευτυχώς δεν έχω δηλαδή. Δηλαδή ευτυχώς, κακώς. Βρίσκεται παντού. Πάτε όπου θέλετε, οι δυο σας, χωρίς φασαρίες, χωρίς μετακινήσεις, χωρίς δηλαδή, κρύο. Δηλαδή τελειώνω για μέλετε στο σπίτι σας. Όχι. Χωρίς μετακινήσεις, οι δυο σας. Χωρίς μετακινήσεις εννοώ το αμαξάκι μας, πάμε εκεί που πρέπει να πάμε. Χωρίς να φάμε το κρύο εννοώ, το αμαξάκι μπροστά στο μαγαζάκι. Καθόμαστε στο μαγαζάκι. Από το μαγαζάκι στο αμαξάκι, από το αμαξάκι στο σπιτάκι. Τα απλά δηλαδή. Τα σίγουρα, τα ζεστά. Και όχι που δεν έχεις όχι παπούτσια να βάλω, πώς θα περπατήσω. Όχι να ντυθώ ζεστά γιατί θα περπατήσω. Δεν τα έχεις αυτά. Ενώ με τα μάξι βάζεις ό,τι θες, ό,τι τακούνια θες και ένα απλό σακάκι. Ας είναι και Χριστούγεννα. Βάζεις το αμάνικο το φόρεμα από μέσα, το σακάκι και δεν σε νοιάζει. Αυτή από τη στιγμή που είσαι στα μάξι. Λέγε, γιατί είναι 5 λεπτά το πολύ το μαγαζί πιστεύω που θα βρεις, εκτός να βρεις πάρκινγκ και ακριβώ απέλυτα, ας πούμε. Εγώ για παράδειγμα θα ήθελα πάρα πολύ να πάω το Χριστούγεννα στην Ολυρούπολη, κορίτσια. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στην Ολυρούπολη στη Δράμα. Εσύ αυτό έχει πάει? Όχι, δεν έχω πάει, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να πάω, οπότε κανόνισε το. Λες, Αθανασία, είσαι μέσα.
Η αλήθεια είναι ότι είμαι μέσα, γιατί και εγώ δεν έχω πάει και θα ήθελα να πάω. Παρίσι, δεν μπορούμε να σε πάμε, αλλά εκεί πέρα κάτι θα κάνουμε. Παιδιά, είναι ένα από τα πιο παραμυθένια χωριά που στείλονται τα Χριστούγεννα με Άγιο Βασίλη, με ξύλινα σπιτάκια, με ζαχαρωτά, με τεχνητά συντριβάλια, με όλα. Γενικότερα είναι. Θα δει το συνέστημα μόνο που μου δημιουργεί με το, να το στείλω στο μυαλό μου είναι. Είναι, δεν ξέρω. Μ' ανεβάζει την ψυχολογία μου στα ύψη. Φίλοι μου, χαρά. Όλα αυτά υπέροχα που λες. Θα το κανονίσουμε, σίγουρα. Λοιπόν, είμαστε τρεις κοπέλες, οπότε θα περάσουμε, πιστεύω, τέλεια, έτσι δεν είναι? Και εγώ νομίζω τέλεια θα περάσουμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι όμως στη συνέχεια. Και επανερχόμαστε. Just trying to be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows? Αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε μια σύντομη ενημέρωση από πού μπορείτε να μας ακούτε. Λοιπόν, μπορείτε από το eolas.org, επίσης από όλες τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες στο διαδίκτυο και για άμεση επικοινωνία εκτός αέρα. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον εξής αριθμό: 2313-046-285 και στο email radio@eolas.org. Επίσης, στη σελίδα μας στο Facebook που είναι Styles News. Λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, αυτή ήταν η εκπομπή μας Styles News. Φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της. Σήμερα περάσαμε πάρα πολύ ωραία, νομίζω, με τη φίλη μας την Αθηνά. Λέ, είχαμε καλεσμένη, όπως είπαμε, την Αθηνά Καλαγδί. Εγώ σας ευχαριστώ, κορίτσια μου, για αυτή την υπέροχη εκπομπή. Εμείς ευχαριστούμε, και εμείς Αθηνά, για τη συντροφιά, λοιπόν. Λοιπόν, καληνύχτα από μένα. Καληνύχτα και από μένα. Καληνύχτα και από μένα.